τηλεφωνικής γραμμής ο συνάδελφος και καλός φίλος ο Γιώργος Αυτιάς. Γιώργο, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ και μιλώ μαζί σας, γιατί έχω ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση στον κόσμο της θεότητας και εν γέννη της Στερεάς Ελλάδος. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον προκαθήμενο της Εκκλησίας μας, τον πρώτο τη τάξη. Τι ακριβώς σου είπε σήμερα? Ο Αρχιεπίσκοπος μου είπε το εξής. Το ρώτησα, θα μπορούσατε να δώσετε κάποια οικόπεδα προκειμένου να ξεπληρώσουμε το χρέος ή να βοηθήσουμε στην αποπληρωμή του χρέους? Η απάντηση ήταν, μπορώ να δώσω για αξιοποίηση την ακίνητη περιουσία και τα χρήματα αυτά της αξιοποίησης να πάνε για το χρέος. Δεν μιλώ για πώληση της περιουσίας, μιλώ για αξιοποίηση. Του λέω, αν ερχόταν ένας Γερμανός και σου έλεγε πούλησέ μου τα οικόπεδα και από εκεί και πέρα να τα πάρει, να τα πάρει του κράτους και να ξεχρεώσει, μου λέει, δεν μιλώ για πώληση, μιλώ για αξιοποίηση. Προφανώς ο Αρχιεπίσκοπος λέει και το είπε ευθέως, αυτά πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα, πρέπει να αξιοποιηθούν και η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει. Μην ξεχνάς ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Καποδίστριας, την εποχή εκείνη έλειωσαν τα καντήλια οι παπάδες και τα κάνανε νόμισμα χρυσό. Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό μου το λέει στη μεγάλη συνέντευξη αύριο, 8 με 12 το μεσημέρι. Σήμερα υπήρξαν αποσπάσματα. Επίσης μιλάει για τον ένφια. Ναι. 800.000 ευρώ ένφια μπήκε στα ακίνητα της Εκκλησίας, τα οποία προσφέρουν στέγη σε ασθενείς και σε γέροντες. Πήρε τηλέφωνο το Βαρουφάκη και του λέει 800.000 ευρώ ένφια και το κατέβασε στις 150. Μου είπε για την Μέρκελ, μου είπε για την Τρόικα. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, το ρώτησα αν θύμωσε που δεν ορκίστηκε ο Τσίπρας. Και μου λέει, εγώ στη θέση του για εθνική ενότητα και για παράδοση θα ορκιζόμουν. Μια πολύ ωραία συνέντευξη. Επίσης το ρώτησα τι άλλο θα μπορούσε να κάνεις εκτός από αρχιεπίσκοπος. Μου λέει, θα μπορούσε να ήμουν ιστορικός αρχαιολόγος. Το ρώτησα πόσο του λείπει το ότι δεν άκουσε ποτέ τη λέξη πατέρα. Μου λέει, άκουσα τη λέξη, λέω τη λέξη παιδί μου και όλα τα παιδιά του κόσμου είναι παιδιά μου. Μου μιλάει για την ζωή του. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη έξω από τα δόντια που λέμε. Έξω από τα δόντια. Όπως ξέρεις να κάνεις τέτοιες συνεντεύξεις πολλές, μοναδικά, μόνο εσύ. Τι ώρα θα προβληθεί, Γιώργο, αύριο? Λοιπόν, αύριο μετά τις 8 θα προβληθεί η συνέντευξη αυτή. Είναι περιττό να σου πω ότι έχει ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός για αυτή τη συνέντευξη και για τη δήλωση για την πληρωμή μέρους του χρέους και όπως αντιλαμβάνεσαι σε λίγες ώρες θα ενημερωθεί και η κυρία Μέλκερ και η κυρία Λαγκάρτ και όλες οι άλλες κυρίες οι οποίες ζητούν εδώ και τώρα τον παρά τους αφού έχουν βγάλει δισεκατομμύρια από την Ελλάδα σε τόπους. Γιώργο, κάνεις οικονομικό ρεπορτάζ παλιότερα από πάρα πολλούς συναδέλφους στην χώρα. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να μου πεις για το timing της συγκεκριμένης δήλωσης για την εκκλησιαστική περιουσία από τον προκαθήμενο. Το συγκεκριμένο timing τι ρόλο παίζει? Η συγκεκριμένη ώρα πολλές φορές εξαρτάται και από το δημοσιογράφο. Επειδή θα ζητηθούν σκληρά μέτρα από όλους το επόμενο χρονικό διάστημα και σας το λέω με τα βεβαιότητος, ο προκαθήμενος της ελληνικής εκκλησίας σκέφτεται ότι και η εκκλησία πρέπει να λάβει μέρος σε αυτή την ιστορία. Η χώρα περνάει δύσκολα και περνάει τα πιο δύσκολα από κάθε άλλη φορά. Έχουμε φτάσει στο κάτω μέρος του βαρελιού. Ξύνουμε τη βάση του βαρελιού πλέον, αφού γίνεται μια απίστευτη προσπάθεια συλλογής χρημάτων. Ωραία, το κάναμε αυτό το μήνα. Τον επόμενο μήνα πού θα βρούμε λεφτά? Θα τα πετάξει κανένα ελικόπτερο? Όχι βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρξει γρήγορα συμφωνία. Συμφωνία η οποία θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει λίγο νερό στο κρασί του, να βάλουν και οι ξένοι επίσης, να αφήσουμε κάποιους πατριωτικούς εγωισμούς μικρούς στην άκρη, να δούμε όμως με ελπίδα το μέλλον, ούτε αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν στα χρόνια των μνημονίων να συνεχίσουν να ταλαιπωρηθούν, αλλά κάποιοι οι οποίοι δεν πλήρωσαν φόρους κάποια στιγμή να τους πληρώσουν. Τελείωσε. Και αυτοί ήταν δυστυχώς αρκετοί.
ήταν οι πλούσιοι οι οποίοι δεν φορολογήθηκαν για τα χρήματά τους, τα βγάλαν στο εξωτερικό και όλοι οι υπόλοιποι, εσύ, εγώ και που μείναμε στην πατρίδα και έχουμε εδώ τα λεφτά μας, τη ζωή μας, την περιουσία μας και καμαρώνουμε που είμαστε στην Ελλάδα, εμείς πληρώσαμε φόρο 52%. Και αυτοί οι κύριοι τα έχουν έξω. Πρέπει να βρεθούν αυτοί και να πληρώσουν αυτά που έχουμε πληρώσει όλοι οι υπόλοιποι. Δράτω με τις ευκαιρίες που να χρησιμοποιήσω και τις οικονομικές γνώσεις, τις τεράστιες που έχεις, Γιώργο. Εκείνη η περίφημη μελέτη που έδειχνε ουσιαστικά ένα ποσοστό κοντά στο 10% στις αυξήσεις στους πλούσιους και 337-336 στους φτωχούς Έλληνες. Ναι, είναι αυτό που σου λέω ακριβώς. Δηλαδή τα περισσότερα βάρη τα έχουν υποστεί οι μικροί και οι μεσαίοι. Αναγκάστηκαν άνθρωποι να πουλήσουν σπίτια. Γιατί, Γιώργο, γιατί? Είναι πολιτική βούληση ή είναι κάτι άλλο? Γιατί θα σου πω το εξής. Όταν ρώτησα τον τότε Υπουργό Εργασίας του Παπανδρέου, τον Ανδρέα Τολοβέρδο, που ήμασταν και συγκριτητές στο Πανεπιστήμιο, Ανδρέα, γιατί μειώνεις συντάξεις? Η απάντηση του ήταν: η Τρόικα θέλει αίμα, Γιώργο, θέλει λεφτά. Μα του λέω: μπορείτε να βρείτε άλλο τρόπο. Να μην μειώσετε συντάξεις. Να μην κάνετε αυτό. Να κάνετε κάτι άλλο. Όχι, μου λέει, θέλανε λεφτά εδώ και τώρα. Αυτό θέλει και τώρα η Τρόικα και η κυρία με τις πλούσιες τσάντες, η κυρία Λαγκάρντ και πολύ περισσότερο η κυρία Μέρκελ. Λένε το εξής φοβερό. Η Μολδαβία, λέει, η οποία σας δανείζει λεφτά, έχει συντάξεις των 400 ευρώ. Και εσείς που δανείζεστε χρήματα, έχετε συντάξεις των 1.500 και 2.000 ευρώ. Η απάντηση δικιά μου είναι ότι τουλάχιστον τα 3/4 των Ελλήνων συνταξιούχων είναι τι? Είναι κάτω από τα 850 ευρώ. Και αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτές τις συντάξεις είναι ελάχιστοι. Επίσης, έχω να πω το εξής, ότι η χώρα μπορεί να βρει χρήματα μέσω από βήματα αξιοποίησης της περιουσίας του κράτους. Αυτό δεν το κάνουν γιατί έχουν κολλήσει σε μια άποψη η οποία πλέον δεν συμβαζίζει με τα σύγχρονα δεδομένα. Πάση θυσία πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ να έχω ένα αεροδρόμιο και να μην έχει κλιματισμό, να μην είναι σε καλή κατάσταση, όταν έρχονται εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Αν μπορεί κάποιος να το αξιοποιήσει από το εξωτερικό, να έρθει, όχι να το πάρει, να το αξιοποιήσει και να βγάλει λεφτά και το κράτος και εκείνος. Μπορούν λοιπόν αυτά να τα τρέξουν και νομίζω ότι ο Τσίπρας πρέπει να βοηθηθεί από την αριστερή πτέρυγα του κόμματός του, γιατί η αριστερή πτέρυγα λιβανίζει πολύ την αριστερά και ξεχνάει λύσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο απόψινό δελτίο. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται άλλη μια φορά να επαναλάβεις πότε θα προβληθεί ολόκληρη η συνέντευξη που έκανες στον Αρχιεπίσκοπο αύριο πρωί στην εκπομπή σου. Τι ώρα? Αύριο στις 8 λοιπόν. Ο Αρχιεπίσκοπος τα λέει έξω από τα δόντια, λέει πάρα πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα. Έχω να πω το εξής. Το Άγιο Φως που απόψε θα κατακλείσει τις εκκλησιές, ας φωτίσει αρκετούς οι οποίοι κρατούν τις τύχες της πατρίδας στα χέρια τους. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει στιγμή που θα βγούμε εκτός Ευρώπης. Θέλω να πιστέψω ότι δεν θα βγούμε εκτός ευρώ. Θέλω να πιστέψω ότι δεν θα υπάρξει μέρα που οι Έλληνες δεν θα έχουν το μισθό τους και τη σύνταξή τους. Και παρακαλώ το Θεό να τους φωτίσει, το Χριστό που απόψε ανασταίνεται, να τους ανοίξει το μυαλό, να σκεφτούν πιο πλατιά και να αναλογιστούν ότι υπάρχει ένας κόσμος ταλαιπωρημένος, κουρασμένος, λαϊλατημένος από τις φορολογίες και από τις μειώσεις μισθών, που δεν μπορεί άλλο να κουράζεται και να ταλαιπωρείται. Εύχομαι καλή Ανάσταση. Έχω περάσει εκπληκτικό Πάσχα στη Λαμία, στη Ρούμελη και εύχομαι ό,τι το καλύτερο σε όλες τις οικογένειες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση.